το κεντρικό συμβούλιο της ΚΝΕ με τη σημερινή σεμνή εκδήλωση τιμάει το σύντροφο Δημήτρη Τσιάρα, πρώτο γραμματέα της ΚΝΕ από το 1968 μέχρι και το 1972. Στο πρόσωπό του τιμάμε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που πολέμησαν με το όπλο στο χέρι τον κατακτητή, που πέρασαν ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες στις εξορίες και στις φυλακές, που κράτησαν φωλιές νερού μέσα στις φλόγες τα πέτρινα χρόνια, που συνέβαλαν στην ίδρυση και ανάπτυξη της ΚΝΕ μέσα στη δικτατορία, που έμειναν στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστοί και κατάφεραν η ψυχή τους να είναι πάντα ψυχή μαχητή. Τιμάμε τους χιλιάδες ήρωες και ηρωίδες του κόμματός μας. Έναν μαζικό, λαϊκό ηρωισμό που μόνο η πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να εμπνεύσει. Μόνο το κόμμα μας, το ΚΚΕ, μπορεί να γεννήσει. Ο σύντροφος Μίτσος Τσιάρας γεννήθηκε στη Σικιά Χαλκιδικής το 1925. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία και βγήκε νωρίς στη βιοπάλη. Ήρθε από μικρός σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες και τα ιδανικά του ΚΚΕ, έχοντας θείο εξόριστο κομμουνιστή στην Ακροναφλία και ξάδερφο στην ΟΚΝΕ. 16χρονο παιδί οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ το 1941. Το 1942, που δημιουργήθηκε το ΕΑΜ, ανέλαβε το ΕΑΜ νέων στο χωριό του και ένα χρόνο αργότερα έγινε γραμματέας της ΕΠΟΝ του χωριού του και υπεύθυνος των γύρω χωριών. Το 1943 γίνεται μέλος του ΚΚΕ, στην υπόθεση του οποίου αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Ένα χρόνο αργότερα κατατάχθηκε στον Ελλάς, έγινε καπετάνιος δημιρίας. Το καλοκαίρι του 1945, ενώ οργίαζε η Λευκή Τρομοκρατία, συνελήφθη, βασανίστηκε και μεταφέρθηκε στις φυλακές του Πολύγυρου Χαλκιδικής. Σε αυτό ακριβώς το σημείο που στεκόμαστε σήμερα. Πάνω στο έδαφος που πατάμε είναι χαραγμένα τα θεμέλια της φυλακής. Μπορείτε να διακρίνετε και τα όρια των κελιών έτσι όπως είναι σήμερα το έδαφος. Εδώ λοιπόν φυλακίστηκε ο σύντροφος Δημήτρης Τσιάρας, όπου μετά την αποφυλάκησή του το 1946 συνελήφθη εκ νέου και κρατήθηκε στο μεταγωγόν της Θεσσαλονίκης, στο στρατόπεδο δηλαδή Παύλου Μελά, και έπειτα στο μεταγωγόν της Λίμνου. Όπως χιλιάδες ακόμα σύντροφοι και συντρόφισσες, ο Δημήτρης Τσιάρας φίτησε στο Μεγάλο Πανεπιστήμιο των Φυλακών και της Εξορίας. Βγήκε όρθιος, περήφανος και νικητής. Το Δεκέμβρη του 1947 μεταφέρεται στον ξυλοσύρτη Αγίου Κήρυκου Ικαρίας, ενώ το 1949 στη Μακρόνησο και στη συνέχεια στον Αϊστράτη. Στο Μακρονήσι βασανίστηκε άγρια στο Βέτο, δηλαδή στο δεύτερο ειδικό τάγμα οπλιτών. Ανέβηκε και αυτός τον μεγάλο ανήφορο με τη μεγάλη πέτρα στον ώμο και με τη μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Έμεινε αλήγιστος. Ανέλαβε πολλές υπεύθυνες κομματικές χρεώσεις στις εξορίες, όπως την καθοδήγηση των νέων ηλικιακά εξορίστων, στη διαφώτιση, δάσκαλος ιδεολογικών μαθημάτων, υπεύθυνος για το θέατρο των εξόριστων στον Αϊστράτη και πολλά ακόμα. Όταν αφέθηκε ελεύθερος, το 1957 δούλεψε στη νεολαία της ΕΔΑ και αργότερα στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη και αναδείχθηκε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της. Από την πρώτη μέρα της Χούντας πέρασε στην παρανομία, δούλεψε στις παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ. Τάχθηκε αποφασιστικά με τις αποφάσεις της 12ης Πλατιάς Ολομέλειας του κόμματός μας το 1968 ενάντια στην οπορτουνιστική ομάδα που επιχείρησε να διαλύσει το κόμμα. Τον Αύγουστο του 1968 το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
παίρνει την ιστορική απόφαση ίδρυσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Το Σεπτέμβρη του 1968 συγκροτήθηκε το πρώτο καθοδηγητικό όργανο της οργάνωσης. Γραμματέας αναλαμβάνει ο σύντροφος Δημήτρης Τσιάρας μέχρι και το 1972, όποτε και αναλαμβάνει νέος γραμματέας της οργάνωσης, ο σύντροφος Δημήτρης Γόντικας, που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Στο 10ο και στο 11ο συνέδριο του κόμματος, ο Δημήτρης Τσιάρας εκλέγεται στην Κεντρική Επιτροπή. Έφυγε από τη ζωή στις 30 του Ιούλη το 1984, σε ηλικία 59 χρονών, πριν ακριβώς από 40 χρόνια. Αυτός ήταν, σύντροφοι και συντρόφισσες, ο Μίτσος Τσιάρας, τέτοια ήταν η μαγιά των μελών και στελεχών που ανέλαβαν το μεγάλο καθήκον να συγκροτήσουν την κομμουνιστική νεολαία, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε από την πολύχρονη απουσία επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας του ΚΚΕ μετά την αυτοδιάλυση της ΟΚΝΕ το 1943. Τα σημερινά μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ αντλούμε δύναμη, εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους. Μελετάμε την ιστορία του κόμματός μας, της οργάνωσής μας, για να γίνουμε ικανότεροι στον αγώνα που δίνουμε σήμερα. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε το δρόμο της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και είμαστε σίγουροι ότι η συνάντηση των πρωτοπόρων ανατρεπτικών ιδεών του ΚΚΕ με χιλιάδες νέους αγωνιστές και αγωνίστριες, το δυνάμωμα της ΚΝΕ, το ρίζωμά της σε κάθε χώρο νεολαίας, μπορεί να φουντώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, να θεργέψει και πάλι τον γίγαντα λαό για να σπάσει δεσμά και αλυσίδες. Ευχαριστούμε πολύ το σύντροφο Αλέξανδρο Σολομονίδη για την κατασκευή της πλακέτας. Ας γίνει μία αφορμή ώστε οι νέοι και οι νέες του Πολύγυρου να ψάξουν και να μάθουν την ιστορία αυτού του χώρου και του συντρόφου μας, του Δημήτρη Τσιάρα. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Καλή συνέχεια στην κατασκήνωσή μας.